Cum ați ajuns să vă doriți să veniți să fiți monah în Sfântul Poți Munte Atos? Poți sta te, tot te pui să sta în neos, na fige te apo tin kipo, ke na arte sto agioros na gine te monahos. Pos. Sa si poti gnorisa ton Gieronda Iosif stin Kipro. Van zis ke l-am cunoscut personal pe Gieronda Iosif în Cipru. Me to monon buetsi ana pavomuna apolin din Kipro. Din tot Cipru, singurul lângă care mă odihneam. Ite no Gieronda Iosif. Era Gieronda Iosif. Ke aftos ihen pire na monastiri stin Pafo. Și el a luat o mănăstire în Pafos. A venit aici, acolo. Ne, Timiu Stavru Minthis, eți lăgătă. Mănăstirea Sfintei Cruci din Minti. Anidate to antigrafo to Timiu Stavru που έχουμε και προσκυρούμε στο απόδειγμα. Dacă ați văzut copia aceea după crucea. Είναι από την μονή του Τιμίου Σταυρού στη Μίνθη. La care ne închinăm la Pavecență, e de la Mănăstirea Sfintei Cruci din Minti. Και βάλαμε μέσα Τιμίο Ξύλο. Avem înăuntru Sfânta Cruce. Και πέτρα από τον Γολγοθά και από τον Πανάγιο Τάφο και το προσκυρούμε Τετάρτη και Παρασκευή. De la Golgota și le închinăm la Pavecență Miercuri și Vineri. Και ψάλλουμε και ένα μεγαλινάριο του Σταυρού, αν προσέξετε, το οποίο το συνέγραψε ο ίδιος ο Γέροντας. Și cântăm și o μεγαλινάρια Sfintei Cruci pe care a scris-o Και συνθυμούμεθα από πού αρχίσαμε τη μοναχική ζωή. Des practic, părintele Iosif a venit din Atos în Cipru. Gheronda Iosif ήρθε από τον Άθωνα στην Κύπρο. Și δεν σου era tânăr. Και εσείς ήσασταν νέος. Εγώ ήμουν τότε καθηγητής. Eu atunci eram profesor. Profesor. Τον κάλεσα στην ιερατική σχολή και μίλησε. L-am chemat la școala preoțească și a vorbit. Είχε πολύ κόσμο τότε. Avea, era lume foarte multă. Έκανε εντύπωση πολύ ομιλία του. Ομιλία του ήταν πρεσιονά πε. Τέτοιε ομιλίε η Κύπρο δεν είχε ξανακούσει μέχρι τότε. Που είναι ατούντ, άσφελ ντομιλί, νου σε αουζίσερ εν Κύπρο. Και εγώ άρχισα εκεί, είχα ιδιαίτερε πνευματικέ σχέσει μαζί του. Σου ακόμα μου τσεπού σαν λεγατούρ του χομιτσέ ντο σεμίλια. Το γνώρισα τον Γέροντα Ιωσήφ για πρώτη φορά. Στη Μονή Κουτουλουμουσίου το 1975, διότι ήρθε με τη συνοδεία του, επάνδρωσε τη Μονή Κουτουλουμουσίου, έβαλε ηγούμενο κάποιον από τα πνευματικά του παιδιά και αυτός τότε μόλις πήρε καλό δρόμο η Μονή, απεσήθηκε για να μείνουν στα πόδια του ηγουμένου και του είπα μερικοί άνθρωποι και το είδε και αυτός να έρθει στην Κύπρο να βοηθήσει το μοναχισμό που τότε ο μοναχισμός στην Κύπρο ήταν σε πολύ κατιούσαν κατάσταση. Και ούτε του χωμνησίες και αυζήσε σε μέργα εν Κύπρο στάζεται μοναχισμό εν Κύπρο καριέρα εντρο... Cineva i-a dat ασκουλτάρε άστα σε πλέτσε din Atos. Κάποιος του είπε σαν εντολή, σαν υπακοή. Το συζήτησε με μερικού και με τον Άγιο Παΐσιο το συζήτησε. Και ενθυμούμε που του είπε ο Άγιος Παΐσιος Γέρο Ιωσήφ. Δεν θα πάω εγώ στην Κύπρο. Ούτε κανείς άλλος. Θα πας εσύ που είναι η πατρίδα σου. Θα μέρεις του. Fiindcă este patria ta. Și a reînviat acolo viața duhovnicească? Αναζωογονήθηκε εκεί η πνευματική ζωή. Άρχισε να αναζωογονείται. Αν και πού θα ρεμβιέ. Εκεί τον ακολουθήσαμε ο νυν Μητροπολίτης Λεμεσού και εγώ και τρεις άλλοι αδελφοί. Αλλά μετά δημιούργησε μια παρεξήγηση με τον Μητροπολίτη Πάφο τότε. Και εμείς για να μην, έτσι καυγαδίζουμε μαζί του και να έχουμε μια αντιπαράθεση. Λέω γέροντας, θα φύγουμε παιδιά. Δεν μπορείτε να είμαστε δύο κόμματα, εμείς το ένα κόμμα και ο Δεσπότης σαν ποιμενάρχης το άλλο. Δεν θα βρούμε ειρήνη και να βρούμε τη χάρη του Θεού. Εγώ του λέγαμε γέροντα, μας εδίκασαν, μας εδίκασαν και μας απέλασαν. Όχι μου λέει παιδί μου, αλλά εμείς θα φύγουμε μόνοι μας. Και φύγαμε. Και ήρθαμε στο Άγιον Όρος. Deci n-a vrut să rămână în starea aceea de război cu preasfințitul. Denis, θέλατε να παραμείνετε σε αυτήν την εμπόλεμη κατάσταση με τον Δεσπότη. Όχι, ο Γέροντας δεν το ήθελε με τίποτε. Γέροντα Ιώσιφ, και μας έλεγε, παιδιά, για να βρείτε το πλήρωμα της χάριτος, πρέπει να είμαστε σε ένα απόλυτα ειρηνικό τοπίο. Trebuie să ne găsim într-un loc cu desăvârșire, cu pace. Αν ο μοναχός δεν έχει την βαθία που λέει ο Μάγας Βασίλειος στη λειτουργία του, βαθία και αναφέρε τον ειρήνη. Dacă μονάχος nu are pacea desăvârșită și de neluat pe care o amintește Sfântul Vasile în liturgia lui, δεν μπορεί να βρει τη χάρη. Nu poate să găsească harul. Așa este. Dar el cum predica, Gheronda? Cum predica, Post părinte? O, acolo, când i-a uimit pe toți, era un mare predicator. Ήταν ένας μεγάλος κήρυκας. Ο γέροντας ήταν ένας μεγάλος ασκητής. Ήταν ένας μεγάλος
ascet, μεγάλος ησυχαστής, ησυχαστ, μάρι ησυχαστ, και είχε και το χάρισμα του λόγου, και avea darul cuvântului, της θεολογίας, al teologiei, ο οποίος επήγε στο σχολείο, όπως γράφουμε στο βιβλίο, după cum scrie și în carte, Δευτέρα Δημοτικού, a mers la școală, και τρεις μήνες στην Τρίτη Δημοτικού, două clase, primare și αυτή ήταν η μόρφωσή του. Αλλά εμορφώθη από τον ουρανό. Asta este școala lui, însă a fost învățat de sus. Ați stat niște ani lângă sfinția sa, mulți ani. Mina te condatu. V-a supărat cronia, cu ceva vreodată, v-a enervat. Έμεινα condatu από το 1981. Din 1981. Και μάλιστα ο γέροντας εν παρενθέσει λέγω. Și făcând o παρανθέζα. Εκοιμήθη την 1η Ιουλίου. Γέροντα Ιώσιφα Μουρή πεντή. Την ημέρα που γεννήθηκε τον Αγίον Αργύρο. 5η Ιουλία, de Sfinții Dr. Fără de Argint, în ziua în care s-a. Και εγώ πήγα δόγκιμος πάτερ Βασίλειος στον γέροντα την 1η Ιουλίου. Το 1981. Καφράτε εγκεπατόρ, σε ρεμούν λα γέροντα Ιώσιφ καουτσενίκ, την Ιούλιε, 1981. Τι φρουμός, είναι ένα σέμ δε σούς. Είναι στιμίο από πάνω. Da. Întrebare, practic ați trăit dângă un sfânt. Εσείς, στην ουσία, ζούσατε κοντά σε έναν Άγιο. Avea și el niște ceva capricii, avea vreun capriciu, avea... Είχε ιδιοτροπίες, είχε κάτι που σας ενόχλησε. Δεν βρήκα καμία ιδιοτροπία. Εγώ δεν έγκασα τον καπρίτσιο. Πολύ κοντά. Ήταν άνθρωπος που είχε πολύ αγάπη. Era un om care avea multă dragoste. Αλλά ήταν ο άνθρωπος εκείνος. Dar era omul acela. Που όταν έζησα τον γέροντα Ιωσήφ, κατάλαβα πιο πολύ τη βιογραφία του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Am înțeles că trăind lângă el, lângă γέροντα Ιωσήφ, mai bine viața Sfântului Αθανασίου του Αθωνίτου. Τι έλεγε ο βιογράφος του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Αθωνίτου. Ce spune în viața Sfântului Αθανασίου του Αθωνίτου. Ήταν έσφλαχνος. Era milostiv. Ήταν ηχτήρμον. Ενδουράτ. Οικονομούσε τους πάντας. Făcea pogorăminte tuturor. Ένα δεν συγχωρούσε. Un singur lucru nu îngăduia. Την εγνώση παρακοή. Ascultarea făcută în cunoștință. Ο γέροντας ήταν άτεχτος την εγνώση παρακοή του υποτακτικού. Γέροντα era neîndurător cu neascultarea pe care ucenicul δεν μπορούσε να το συγχωρήσει αυτό. Nu putea să o ierte. Εάν του έλεγε σε γνώση σου αυτό δεν το κάνω, έλεγε παιδί μου, καλά δικαιούσε να το κάνεις, αλλά πρέπει να φύγεις από μένα. Dacă îi spuneai în cunoștință, eu lucrul ăsta nu-l fac, îți spunea, bine, ai dreptul să nu-l faci, dar trebuie să pleci de aici. O, Doamne! Deci ήταν άνθρωπος της ακριβίας. Era om al ακριβίας. Διότι αυτός, σαν υποτακτικός, δεν έκανε ποτέ, μα ποτέ την παραμικρή παρακοή στο γέροντα. Pentru că el ca ucenic niciodată, dar niciodată nu a făcut o neascultare. O neascultare. Deci a iubit ascultare. Întrebare. De ce v-a ales pe Sfinția voastră în 1990 Erotici, iati, s-as, epelexesas to eneninga, să fiți stareț în condițiile în care patriarhul... Din ce se gine tot? Care a fost motivul? Ia pion logo. Mă epelexe malo, γιατί οι πατέρες του έλεγαν, για μένα του έλεγαν να γίνω διάδοχος. Probabil, fiindcă ceilalți părinți spuneau ca eu să fiu urmașul. Αλλά νομίζω ότι έτσι ήταν η Θεία Πρόνοια. Deo, cred că așa a fost rândeala Dumnezeu. Ήταν από την πρόνοια να πάει εκεί σε ένα μεγαλύτερο Αθανάσιο. Στάδιο, πιο υπεύθυνο βέβαια, να βοηθήσει όχι μόνο την Μητρόπολη Λεμεσού, αλλά και ολόκληρη την Κύπρο. Mai multe răspundere, fiindcă και εγώ ταλαιπωρώνται με σε ένα πιο περιορισμένο περιβάλλον. Și eu să rămân aici, într-un loc mai mic. Ίσως και για μένα είναι καλύτερα. Și probabil e mai bine. Erați foarte tânăr. Erați foarte tânăr. V-am văzut în fotografie. Stați-i fotografia? Un tânăr. Stare la fotografie. 34 de ani. Ουέ, λέει και η Παλαιά Διαθήκη, εις τον βασιλέα, ο οποίος είναι νεότερος. Vechiul Testament spune, vai de împăratul care este tânăr. Εγώ ήμουν πολύ νέος βέβαια, αλλά είχα δίπλα μου τον γέροντα και σαν ηγούμενος έκανε υπακοή στον γέροντα. Και νομίζω ότι η όλη έτσι πρόοδος της Μονής, αν θεωρηθεί πρόοδος αυτή, οφείλεται στην ευλογία και στην ευχή του γέροντα. Se datorează. Προσπαθούσα να τον αναπαύω και σε λεπτομέρειες του γέροντα. Αν μου ζητάς να οδηχνέσαι και τότε. Και αυτό κατάλαβαν ότι του έτσι αναπαυόταν και του άρεσε αυτό. Για να ξέρεις λίγο αυτό και... Και εγώ, πάντερ Βασίλη, δυστυχώς ήμουν αφιλάστενος άνθρωπος. Και ότι πακάτε πανείτε, Βασίλη, ήρθα ο πολυνομικός. Και δεν έκανα έτσι, παρόλο που ήθελα, δεν έκανα ασκήσεις. Και κουτάτε και δεν μπορούσα. Ήμουν από μικρός φιλάστενος. Δεν ξέρω, είχα και ακηδεία.
poate aveam și lâncezeală, eram bolnăvicios. Δεν έκανα κάτι το οποίο να μου δώσει χάρη. Nu făceam ceva care să-mi dea χάρη. Αυτά που βλέπω στους μεγάλους πατέρες. După cum vedem αλλά προσπάθησα να κάνω κάτι. Μάρι Παρίνζι. Το οποίο μου το έλεγε ο γέροντας. Dar mă străduiam să fac ceea ce îmi zicea γέροντας. Και μάλιστα το γράφω στο δεύτερο βιβλίο, Μυσταγωγία προσευχής. Ο σκρίου στην κάρτα του Μυσταγωγία του Παιδινού. Που σχεδόν είναι έτοιμο από τις αδελφές του Διακονές για να το εκδώσουν. Care este aproape gata, traduse de maicile de la Διακονέστη. Είναι δημοσιεύουμε εκεί τις προσευχές, τις αυτοσχέδιες προσευχές του Γέροντα Ιωσήφ, που είναι πολύ κατανοητικές. Ακόλου publicăm niște rugăciuni spontane, întocmite de Γέροντα. Και κάνω και εγώ μια εισαγωγή στο πρώτο μέρος. Care sunt foarte ομιμηνιτσιοάσε. Που γράφω απλώς τα βιώματα που κοντά στο Γέροντα Ιωσήφ. Και ακόλου σκρίω, într-o introducere, trăirile mele lângă Γέροντα Ιωσήφ. Μου έλεγε ο Γέροντας. Μου σπουνά Γέροντα Ιωσήφ. Παιδί μου, οι νέοι μοναχοί. Δυστυχώς δεν σκέφτονται σωστά. Copilul meu, din păcate, tinerii monahi nu gândesc cum trebuie. Του λέω, γιατί γέροντα. De ce γέροντα. Μου λέει, παιδί μου, εάν ενωθούν πνευματικά απόλυτα με τον γέροντα. Copilul meu, dacă se unesc duhovnicește cu desăvârșire. Παίρνουν μόνο από αυτό το πλήρωμα της χάρητος. Cu γέροντα, numai prin acest lucru. Χωρίς άλλες ασκήσεις. Fără alte nevoințe, dobândesc. Και επειδή ακριβώς οι νέοι μοναχοί δεν έχουν δύναμη σωματική. Și, να κάνουν μεγάλες ασκήσεις. Μονάχοι de tineri, μονάχοι de astăzi, cei tineri nu au putere. Μόνο από αυτό θα πάρουν το πλήρωμα της χάρης. Să facă multe nevoințe numai din acest lucru. Εγώ αν έχω λίγη χάρη, όχι πολύ, λίγη χάρη είναι από αυτό το πράγμα. Πλήρωτα χάρη. Εγώ dacă am un pic de χάρη, de aici. Αυτό μου έδωσε ο Θεός και το πρόσεχα πολύ. La acest lucru am fost cu multă λόγια. Και νομίζω ότι η πεμπτουσία, Πατέρ Βασίλη, și cred, Părinte Vasile, că της μοναχικής ζωής είναι η πνευματική απόλυτη ένωση με τον γέροντα. Este unirea duhovnicească de, la modul desăvârșit cu Gheronda. Wow.